You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Γλιστρίδα έφαγες. Ποιος θα το παραφέρουμε, να τρελαθούν τώρα. Καλώς ορίσατε. Κοίταξε, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη και σε μένα και σε σένα. Έτσι. Έχει γλιστρίδα που έχω φάει εγώ και ξυνήλα από το λεμονάκι. Ξυνούλι. Μπερδεύεις, είπαμε, ξύδι. Ξύδι χρησιμοποιούμε, όχι. Ναι, αλλά το λαδολέμονο με τον ταραμά θα είναι με λεμόνι. Καλά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θέλουμε κάτι φρέσκο, κάτι δροσερό. Διαφορετικό. Διαφορετικό, εντάξει. Όπως και να έχει. Πάντα. Χρησιμοποιώντας προϊόντα δικά μας και να είναι όμως αρκετά γευστικό, να μπορείς ας πούμε, να το φας έτσι το βράδυ χωρίς να θέλεις να φας πολύ. Καλά, εντάξει, ναι. Καλό είναι να μην τον ακούσετε γι' αυτό και το βράδυ. Λες. Ε. Γιατί ρε, εμένα μια ρακή καλή θα είναι. Ναι, και κοιμηθείς πιο εύκολα. Ναι, με τη ρακή. Με τη ρακή, ναι. Και μετά, ναι. Χορταράκια, ωραία. Γλιστρίδα, μαϊδανό, δυόσμο, άνηθο, κοινόα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ διαφορετική σαλάτα. Είπαμε τα διέτης μόνο, τα υπόλοιπα. Μια πολύ διαφορετική ψάρο σαλάτα, την οποία θα τη συνοδέψουμε με πολύ ωραίους, με πολύ ωραίες κροκέτες από παστρουμά ψαριού. Θα έχουμε και το τραγανό στοιχείο. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα έτσι, έτσι. Ελαφρύ ας πούμε γεύμα. Αλλά θα είναι ωραίο. Είναι ολοκληρωμένο, ναι, δεν είναι πολύ ελαφρύ για ψαροσαλάτα, αλλά είναι ολοκληρωμένο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάντως πολύ γευστικό. Και πολύ γρήγορο. Θα ξεκινήσουμε με την γλιστρίδα μας, ε. Ναι, γιατί θέλει λίγη ώρα να μαλακώσει, ναι. Θα βάλουμε ξύδι και αλάτι για να αρχίσει να βγάζει και τα υγρά της, να μαλακώσει. Βέβαια, εγώ την τρώω και ο μήνα, ξέρεις. Μέχρι να κάνω τα. Την τρώω και ο μη. Δεν κατάλαβα, έχασα 20 κιλά. Εντάξει, τα προβατάκια όλα βοσκάνε. Τώρα να λες εμένα πρόβατο ότι βοσκάει αλήθεια. Ήθελα να είμαι ευγενικός. Εμένα, που το πρόβιο το πάω χωρίς σαλάτα, με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, ορίστε. Εκτός αν η τυροκαυτερή θεωρείται σαλάτα. Εκεί αλλάζει. Είναι γρήγορη, εύκολη. Νομίζω ότι η πιο πολύ ώρα είναι μέχρι να βράσει η κοινόα. Εντάξει τώρα, να βράσει η κοινόα. Ναι. Και να κάνουμε τα. Στο νερό μέσα και βγαίνει έξω, λίγο την αφήνουμε μέσα. Αυτό την αφήνεις με το νερό, φουσκώνει, έτοιμη. Και να κάνουμε τα κροκέτες. Θα κάνουμε ωραίες κροκέτες με πατατοσαλάτα νηστίσιμη και με παστουρμά ψαριού, ο οποίος είχε πάρει και δύο βραβεύσεις. Η μία ήταν το χρυσό στην Olive Awards. Και το θέμα είναι ότι πήρε από όλα τα προϊόντα, βγήκε και top 20. Από όλα τα βραβευμένα προϊόντα. Αυτό δεν είναι παστρουμάς. Yeah. Ο τεντόγλου του ψαριών είναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, σε βραστό νερό ρίχνουμε για περίπου 5 λεπτά την κοινόα, το αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει και να κρυώσει. Κόβουμε, όχι, θα ρίξουμε το. Ετοιμάζουμε την γλιστρίδα μας. Ξύδι και αλάτι στην γλιστρίδα για να μαλακώσει. Σωστά, εμείς θα προτιμήσουμε λίγο ξύδι από καλαμάνση. Είναι ξύδι φρουτώδες. Το οποίο είναι φρουτώδες και έχει εσπεριδοειδή. Αλλιώς, σε αυτή την περίπτωση, πολύ ωραία, μπορείτε να βάλετε λίγο lime και λίγο ξύδι απλό, μιλόξιδο. Έτσι. Να είναι και αυτό λίγο φρουτώδες. Και αλάτι είπαμε. Αλάτι είπαμε πολύ λίγο, πολύ λίγο, γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε να τη μαράνουμε, θέλουμε ίσα ίσα να τη μαλακώσουμε. Λοιπόν, την αφήνουμε στην άκρη και κάνει τη δουλίτσα της μέχρι να ετοιμαστούν τα υπόλοιπα. Κόβουμε τον παστρουμά που θα ρίξουμε μέσα στην πατατοσαλάτα μας. Μπαστινούλα. Είμαι φίλος αδερφός. Τελικά νομίζω ότι ανακάλυψα από πού προκύπτει το φίλος με άλφα κεφαλαίο. Από το αδερφός. Θα χρησιμοποιήσουμε όλο τον παστρουμά. Για δύο πατατοσαλάτες.
Όλο το μπαστούρμα είναι πολύ. Όλο. Είναι πολύ. Όλο. Είναι πολύ. Σίγουρα στο λέω. Είναι πολύ. Βάλε δύο πατάτες σαλάτες. Φιλαράκο. Βασικά βάλε μία, θα βάλουμε το παστουρμάκι αναλόγως θα συμπληρώσουμε για να δούμε. Ο λόγος που λέω ότι είναι πολύ είναι γιατί ο παστουρμάς έχει πολύ έντονο μπαχάρωμα και δεν θέλουμε να το κάνουμε βαρύ γιατί είπαμε στην αρχή ότι είναι ελαφρύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλαξε την αρχή άμα θέλεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα μεζέ που πρέπει να τον ευχαριστηθείς μέχρι εκεί που δεν πάει. Οπότε, εγώ προσωπικά, επειδή το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι δυνατός πολύ και είναι πολύ. Το συγκεκριμένο προϊόν το λατρεύω. Φίλε, με συγχωρείς, αλλά θα το βάλουμε όλο. Όλο θα το βάλουμε, αλλά με δύο πατάτες σαλάτες. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αφού θέλεις να δροσίσει, λοιπόν, θα ρίξουμε και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Ε, τι λες γι' αυτό. Και να σου και πω κάτι. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Και λίγο ξερό, άμα θέλετε πάλι μπορεί να ρίξετε, παρότι υπάρχει μέσα στην πατάτα σαλάτα και φρέσκο κρεμμύδι και ξερό κρεμμύδι και μαϊδανός και όχι δυόμεσμος. Δεν πειράζει, απέκτησε τώρα. Τώρα βάζουμε εμείς. Έτσι. Αλλά τονώνουμε, βάζουμε λίγο ακόμα. Και λίγο μαϊντανό έξτρα θα βάλουμε και λίγο άνηθο. Γενικά δώσουμε όλα τα μυρωδικά που θα βάλουμε στη σαλάτα θα τα βάλουμε και στην κροκέτα. Έτσι, για να δροσίσουμε. Ακριβώς. Και για να χαρεί και ο Στέλιος ότι βάζουμε πρασινάδα παντού. Τέλεια. Τέλεια. Και αφού τα ψιλόκοψα όλα. Κουράστηκες, ταλαιπωρήθηκες. Πήρες και ένα κουτάλι να τα ανακατέψεις. Άστο μεγάλε, θα βάλω εγώ ένα γάντι. Να το κάνω όπως πρέπει. Καλά, δεν πειράζει. Ναι. Κοίτα εσύ και τη γλίστρη να μην παραμαλακώσει. Μπα. Ούτε καν. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση εδώ, όσο λοιπόν ο Στέλιος ανακατεύει, εμείς από το πάνκο που θα περάσουμε απ' έξω, θα βάλουμε λίγο μέσα να τραβήξει και να σιγουρέψουμε το θέμα των υγρών. Επειδή υπάρχει περίπτωση να μας βγάλει λίγα λάδια η πατάτα, γιατί έχει μέσα μπόλικο ελαιόλαδο, όταν την κάνουμε και πολύ λεμόνι, καλό είναι να ρίξετε λίγο τώρα. Είτε πάνκο, αν έχετε, αν όχι φρυγανιά, εντάξει, δεν τρέχετε. Ούτως ή άλλως και στο πανάρισμα το ίδιο ισχύει. Απλά το πάνκο είναι λίγο πιο, πώς να το πω, είναι το σώμα του που βοηθάει περισσότερο μια τέτοια κροκέτα. Κάνει λίγο πιο τραγανό. Και όχι μόνο, είναι πιο αραιό, δεν είναι τόσο σφιχτό όσο η φρυγανιά. Όσο η φρυγανιά, ναι. Και επειδή είναι σφιχτή η γέμιση, βοηθάει το απ' έξω να είναι πάνκο. Και εδώ έτοιμοι είμαστε. Ωραία λοιπόν, η γλιστρίδα έτοιμη. Η κοινόα θέλει, θέλει 2-3 λεπτά, τη σβήνουμε και την αφήνουμε. Ήσαι να φουσκώσει, εμείς θέλουμε λίγο να καθαρίσουμε. Και πάμε να στήσουμε τη σαλάτα μας. Και συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει την κοινόα μας, 5 λεπτά περίπου ας πούμε βράσιμο και έχουμε αφήσει για να φουσκώσει. Εντάξει, να σου πω, για να μην το κάνουμε συγκεκριμένο, οι συσκευασίες το γράφουν πάνω. Ας ακολουθήσει ο καθένας τη συσκευασία που θα αγοράσει. Δεν είναι... Δεν μας έβλεπαν νωρίτερα που είχαμε διαφωνία για το πόσο πρέπει να είναι. Εντάξει, γενικά η κοινό όπως και το πληγούρι είναι μια σαλάτα η οποία παίρνει όλα αυτά τα υγρά στοιχεία μέσα, οπότε και να μείνει στο ψυγείο μαλακώνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά γενικά αυτού του είδους οι σπόροι εμένα μου αρέσουν να είναι τραγανοί. Τραγανοί. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Λοιπόν. Μην τα ακούτε όλα. Έχουμε βάλει τη γλιστρίδα μας με αλάτι και ξύδι εδώ να μαλακώσει, οκ. Okay. Έτοιμο το μείγμα μας εδώ με την πατατουσαλάτα για την φεστή για τις κροκέτες. Έτοιμη η γαβάθα μας, κόψε τις ντομάτες. Δεν με φτιάξουμε πρώτα τις κροκέτες να κρυώσουν και λίγο. Λες. Ε, βέβαια. Άντε, άλλα τις κάνω. Πού είναι. Άλλα τις κάνεις. Ναι. Φέρε να βάλουμε τον κρόκο λίγο. Έλα, κοίταξε. Σε λέω φέρε και στα έχω όλα έτοιμα. Το βλέπω. Το βλέπω. Λοιπόν, πάρε και πάνκο, έτοιμος. Θα σε κάνω. Ε, άντε, έλα, να μην λες. Χωρίς γάντια. Σοβαρά, ε, το ξέχασα. Έλα, έγινε ωραία όμως.
Λοιπόν, εδώ τηγανίζουμε με ελαιόλαδο για να δώσουμε γεύση. Εντάξει, και ελληνικότητα, όλα τα αρώματα. Όπως είπαμε, δεν θέλει πολύ ώρα, λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη, ώστε να δώσουμε χρώμα στην κρούστα μας. Γιατί η πατατσαλάτα είναι βραστή, είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Οπότε εδώ... νομίζω ότι εγώ είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη σαλάτα, έτσι. Ναι. Ωραία. Που αυτές εδώ ήταν οι τελευταίες που βάλαμε. Ναι, ναι, αυτές ήταν οι τελευταίες. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την κοινόα. Επίσης, να πούμε κάτι ακόμα, ότι την κοινόα θα τη βάλετε μέσα στην πατατσαλάτα όταν κάνουμε τις κροκέτες. Αλλά θα πρέπει... Τι είπα, την κοινόα. Το πάνω ήθελα να πω. Τη φρυγανιά. Θα τη αφήσετε λίγο για να μπορέσει να απορροφήσει, να γίνει πιο σφιχτή. Ακριβώς. Εντάξει. Και μετά θα τη βάλετε μέσα στο τηγάνι. Λοιπόν, εδώ εμείς έχουμε μία αρχή στη συγκεκριμένη σαλάτα. Όση κοινόα, τόσα μυρωδικά. Εδώ έχουμε δυόσμο μαϊντανό. Και άνηθο. Μπόλικα μυρωδικά. Πάρα πολύ. Είναι στη λογική του ταμπουλέ. Εδώ θέλουμε δροσιά. Πάρα πολύ δροσιά. Προσθέτουμε αγγούρι. Φρέσκο κρεμμύδι. Ξερό κρεμμύδι. Κρατάμε λίγες λωριδούλες για να τις βάλουμε από πάνω μαζί με τα ψάρια. Και προσθέτουμε τη γλιστρίδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σαλάτα. Είναι πολύ πολύπλοκη στη γεύση. Και επειδή γενικά μας αρέσουν αυτού του είδους τα αλίπαστα, θέλουμε τη δροσιά για να τα συμπληρώνει. Κόβουμε ωραία μεγάλα κυβάκια την ντομάτα για να ακούγεται μες στη σαλάτα, να μην χαθεί. Ντοματούλα, αγκουράκι, κρεμμύδι φρέσκο, ξερό. Καλοκαίρι φουλ, ψαράκι. Έτσι. Γλιστρίδα, ό,τι καλοκαίρι φουλ. Ό,τι μας έχει την προηγούμενη εκπομπή. Προσθέτουμε δύο ντοματούλες. Ντοματούλες έτσι μέτριες. Εμένα μου αρέσουν σε αυτό το μέγεθος οι ντομάτες. Θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό μέγεθος είναι για να ζαχαρώσει η ντομάτα όπως πρέπει. Είναι σωστή αναλογία. Ναι, ναι. Σάρκας με σπόρο. Ναι, με σπόρο. Ναι, ισχύει. Όπως επίσης αυτή την νοοτροπία του να βγάλουμε τη σάρκα, να βγάλουμε το σπόρο, εγώ δεν την ακολουθώ ούτε στα ποτέ μαγαζιά όμως που σερβίρω. Ναι, ποτέ δηλαδή, για ποιο λόγο να βγει, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Πρόσφατα, ας πούμε, τώρα σε μια σαλάτα ντομάτα που έχουμε στο εστιατόριο, συζητούσαμε για το αν πρέπει να την αποφλοιώσουμε ή όχι. Σίγουρα είναι μια πολύ διαφορετική σαλάτα ντομάτα από αυτήν που έχουμε συνηθίσει, αλλά και πάλι όχι, δεν την αποφλοιώνω. Όχι, όχι. Και πολύ ωραία γεύση. Ναι. Είναι αυτό που λένε ρε παιδί μου τώρα ότι όλα τα φυτοφάρμακα κλπ. Θα καθίσουν στη φλούδα και ναι, όντως έτσι είναι. Ναι, όντως πλύνεται καλά. Αλλά μαζί με αυτά κάθονται και όλες οι βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι πλέον εκεί που έχουμε φτάσει, πολύ απλά πάμε στο σούπερ μάρκετ. Έχει εκείνα τα πολύ ωραία τα τζέλ. Πιο παλιά εμείς σε επαγγελματικές κουζίνες χρησιμοποιούσαμε αναβράζον οξυγόνο, αυτό το αναβράζον. Τώρα πια υπάρχουν και στα σούπερ μάρκετ. Το ρίχνεις και καθαρίζει πάρα πολύ καλά το λαχανικό. Λοιπόν, οπότε εδώ είμαστε έτοιμοι να ανακατέψουμε. Εδώ θέλω λίγο τη βοήθεια του σταθερού χεριού σου. Αγαπητέ. Θέλω να προσθέσεις λίγο ελαιόλαδο, σε παρακαλώ. Σταθερό χέρι για να προσθέσεις ελαιόλαδο. Ναι, γιατί εγώ μπορεί να το ρίξω σε όλο τον πάγκο. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Είδες που έλεγες ότι θα είναι ατομική. Είδες που δεν είναι. Μια χαρά. Είναι ανάλογα τι θεωρεί ο καθένας ατομική. Ναι, αν είσαι σε δίαιτα και το βράδυ πρέπει να φας μια σαλάτα. Ναι, έτσι. Είναι ατομική. Έτσι με έλεγαν. Ναι, λέει μια σαλάτα λέει, θα τρως το βράδυ. Και όταν μου έκανε τη σαλάτα και είδα αυτόν που μου το πρότεινε που έφτιαχνε τη σαλάτα στον κουβά. Το μεγάλο είπαμε, λέω, εντάξει. Λοιπόν, προσθέτουμε λοιπόν και τα θαλασσινά μας. Κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πολύ απλά θέλουμε να δείξουμε και ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η συνταγή. Οι δημιουργικές συνταγές δεν είναι πάντα δύσκολες. Έτσι. Φτάνει να είναι δημιουργικές. Λοιπόν, εδώ τώρα θα αφήσουμε, θα βγάλουμε σε χαρτί. Αφού κόψει ο Γιάννης. Ναι, ναι.
Προσθέτουμε λοιπόν ποικιλία θαλασσινών. Εμείς στην ποικιλία έτσι, μας ρε, φίλε, βάζουμε... για να φέρουμε τη θάλασσα πιο κοντά. Ναι. Εμείς στην ποικιλία βάζουμε και λίγο τουρσί και την κάνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Πίκλες βάζουμε. Πίκλες. Οι πίκλες δηλαδή δεν είναι τουρσί, για να καταλάβω. Ναι, πρέπει να το πεις, είναι πίκλες. Εντάξει λοιπόν. Όπως και παραδοσιακό τσίρο. Θα αφήσω λίγα φιλετάκια απ' έξω ολόκληρα και τον υπόλοιπο για θα τον ψιλοκόψω μέσα. Ωραία, για ναι, καρνίρισμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τσίρος που φτιάχνεις, πραγματικά. Είναι ωραία μαριναρισμένος, με ξύδι κρασιού, με άνηθο. Φανταστικός, αλήθεια. Θα κάνουμε ένα ωραίο dressing με ταραμά, το έχουμε ξανακάνει βέβαια. Ναι. Λαδάκι, αλλά λεμόνι, ταραμά. Ωραία. Ναι. Του πάει. Ταραμά λευκό, παραδοσιακό, με 100% δηλαδή αυγοτάραχο. Άμα θες να μου δώσεις και ένα κουτάλι. Θέλω. Γιατί να μην θέλω. Ορίστε. Δώσεις και πιο μικρό με θες. Έχω και πιο μικρό. Θέλεις. Λοιπόν, για να προσθέσουμε λεμονάκι, μπόλικο έτσι. Σχεδόν μισό τέλος πάντων. Για να δώσουμε την οξύτητα που θέλουμε στη σαλάτα μας. Πρώτα θα ρεώσουμε τον ταραμά με το λεμόνι, με την υδαρή φάση και μετά θα προσθέσουμε ελαιόλαδο, γιατί αντίθετα μπορεί να μας κόψει το ταραμά, ενώ έτσι τον ισχυροποιούμε. Γίνεται ένα ωραίο γαλάκτωμα. Φέρει και το ελαιόλαδο άμα θες. Άμα θέλω. Έτσι, μπράβο. Ρίξει και λίγο ελαιόλαδο. Όταν ρίχνω ο Γιάννης κάνουμε λίγο πιο πίσω. Εντάξει, εδώ να αρωματίσουμε θέλουμε. Ωραία. Βασικά να αρωματίσουμε και να έχουμε ένα ωραίο dressing έτσι από πάνω. Ακριβώς. Που να στέκεται ελαφρώς. Πάμε λοιπόν να τοποθετήσουμε και τις κροκέτες. Πολύ ωραία. Όπως βλέπετε, ε. Μια πάρα πολύ ωραία λοιπόν καλοκαιρινή σαλάτα. Νομίζω καλοκαιρινή, ότι... δροσερή. Άσε, θα ντρεσάρω με κάτι... Με κάτι... Κάτι λίγο πιο αντρικό από τα παιδικά σου παιχνίδια εκεί. Ναι. Άστο, θα ντρεσάρω εγώ. Το θέμα είναι ποιος μου το έδωσε, έλα. Αυτός που ήθελε να έχει μετά να σε κοροϊδεύει. Δεν σε καταλαβαίνω. Ποιος σας το δίνει. Κάποιος που ήθελε να σε βοηθήσει. Λοιπόν... Μια ωραιότατη φρέσκια σαλάτα για το βράδυ, ελαφριά, όπως είπαμε. Καλά, αυτό μου ξαναπείτε, θα σας πιστέψω στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Don't have to run.